Ευχαριστώ για την ευκαιρία να είμαστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε για το πρώτο γυμνάσιο και πρώτο λύκειο στη Λάρισα. Να αναφέρω ότι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας σε όλη την Επικράτεια λειτουργούν διάφορα είδη σχολικών μονάδων. Γυμνάσια, λύκεια γενικά, ΕΠΑΛ, πρότυπα ΕΠΑΛ, τα λεγόμενα ΠΕΠΑΛ, πρότυπα γυμνάσια, πρότυπα λύκεια, καλλιτεχνικά σχολεία, μουσικά σχολεία και εμπορικά σχολεία. Ήταν απέτηση και στην πόλη της Λάρισας από την κοινωνία της να δημιουργηθεί ένα πρότυπο γυμνάσιο και πρότυπο λύκειο. Όπως προανέφερε και ο Δήμαρχος, όντως έγινε μεγάλη προσπάθεια από τα προηγούμενα χρόνια και καταφέραμε να ιδρυθεί την προηγούμενη χρονιά το πρότυπο γυμνάσιο και πρότυπο λύκειο της Λάρισας. Υπήρξαν όντως εμπόδια. Χρειάστηκαν πολλές προσπάθειες από πολλούς φορείς. Όμως, θεωρούσαμε υποχρέωσή μας σαν εκπαίδευση να παρέχουμε και την εκπαίδευση πρότυπου γυμνασίου και λυκείου στην πόλη της Λάρισας. Γι' αυτό λοιπόν όλοι μαζί, συγκροτημένα και συνεργαζόμενοι, καταφέραμε να ιδρύσουμε το σχολείο. Έγινε μεγάλη συζήτηση για τη συστέρευση του σχολείου. Πρέπει να αναφέρω εδώ ότι δεν μπορεί να ιδρυθεί ένα σχολείο πρώτα χωρίς να υπάρχει κτίριο. Άρα λοιπόν έπρεπε να υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία ανέφερε ο Δήμαρχος εκτενώς νωρίτερα. Δεν μπορούσε να ανεγερθεί κτίριο πριν ιδρυθεί σχολείο. Άρα λοιπόν, από την αρχή, η πρόταση που έγινε από την εκπαίδευση ήταν η συστέγαση για κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα κτίριο ενός σχολείου που υπήρχαν αρκετές αίθουσες και στη συνέχεια έγινε αμέσως η διαδικασία και η ενέργεια του Δήμου, εξέβρεση κοπέδου, Επιτροπής Καθαριότητας και όλες τις διαδικασίες που προανέφερε ο Δήμαρχος. Εμείς, σαν εκπαίδευση, από την αρχή διεξάγαμε τις εξετάσεις, τοποθετήθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων των Υποτύπων και έγινε επιλογή από την ΠΕΠΣ, από την Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων Περιφερειακών και Πρωτήτων Διαγραμματικών Σχολείων που εδρεύει στην Περιφερειακή Διεύθυνση, η επιλογή των εκπαιδευτικών για αυτά τα σχολεία. Όλη αυτή η διαδικασία έγινε το καλοκαίρι και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που πλέον ξεκίνησε η λειτουργία του αυτή τη σχολική χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ για τη σειρά μου, όλους αυτούς που συντέλεσαν στην δημιουργία αυτού του έργου, να ευχαριστήσω τον Δήμο για την εργαστή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Παιδείας, τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που συνέδραμε και άμεσα έκανε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνταν για να προχωρήσουμε στη συστέγαση αυτών των δύο σχολείων και έχουμε καλή χρονιά σε όλα αυτά τα παιδιά. Και ευελπιστώ και εγώ σύντομα να έχουμε ένα καινούργιο κτίριο όπου θα είναι κόσμο για την πόλη μας, όπως είναι το Δήμαρχος, να καλέσουμε το επόμενο διάστημα και περισσότερο από την ευχαριστώ.